ο σχεδιασμός της χάραξης και η κατασκευή των τείχων αντιστήριξης στην περιοχή από την οδό Πουκεβίλ μέχρι την οδό Κότσι έγιναν συναρτήσει, γιατί έγιναν έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται πλήρως οι λοφώδεις εδώ, οι λοφώδεις εξάσεις που υπήρχαν σε αυτή εδώ την περιοχή. Για όσους είναι στην Πάτρα θα θυμώνται ότι εδώ υπήρχαν σε μεγάλο ύψος και μάλιστα απαλωτριώθησαν και κατοικίες στην περιοχή αυτή απέναντι για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή εδώ την κατασκευή. Τώρα, οι τείχοι οι οποίοι κατασκευάστηκαν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα είναι τείχοι. Εδώ είναι ο τείχος 9 και 20, δίπλα είναι ο τείχος 17,5 μέτρα ύψος, αυτός είναι 14,5 και υπάρχει και τείχος 5 μέτρα. 5,5 είναι, ωραία. Τώρα, το θέμα είναι ότι στην περιοχή αυτή, γιατί το όριο απαλωτρίωσης είναι εδώ πέρα, αυτό που βλέπετε. Από εδώ και πέρα κατασκευάζονται κατοικίες, γιατί είναι περικόπεδα ιδιωτών. Και θα πρέπει οι τείχοι αντιστήριξης να είναι έτσι κατασκευασμένοι, που να μην παρουσιάσουν μετακινήσεις σε μια σεισμική φόρτιση κλπ. Και γι' αυτό κατασκευάστηκαν και αυτοί, όπως και οι προηγούμενοι, με αντιρρίδες, γιατί είμαστε μέσα σε αστικό περιβάλλον. Για την κατασκευή των τείχων εδώ, για την κατασκευή των τείχων, κατασκευάζεται πρώτα πασαλοδιάφραγμα, το οποίο με πασάλους φ100, κάθε δε πάσαλος φέρνει, όπως θα δούμε, στην περιοχή του τείχου που είναι 17,5 μέτρα έχει 5 αγκύρια, εδώ έχει 4 αγκύρια. Και κάθε αγκύριο αποτελείται από 3 κλόνους. Θα το δούμε και στις φωτογραφίες παρακάτω. Όταν λέμε πασαλοδιάφραγμα, θα πρέπει να ξέρουμε πάντα ότι εννοούμε σύστημα πασάλων μετά των αγκυρίων τους. Εντάξει. Εδώ θα θέλουμε να επισημάνουμε ότι προτού μπούμε στους τείχους των 17,5 μέτρων με την εταιρεία, πώς την είπες, Γεωμέκ. Ήρθε η εταιρεία Γεωμέκ και έκανε έλεγχο φόρτισης πασάλου, δοκιμαστική φόρτιση και βρήκε, πραγματικά δεν βρήκε καθόλου υποχώρηση. Έτσι, με πλήρη φόρτιση, ας το πούμε, του πασάλου. Το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει, νομίζω, Ρεβάλια, να το αναφέρει, να το δείξουμε. Να το αναδείξουμε το πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές που πετούνται. Εδώ βλέπουμε το τεχνικό μας. Εδώ είναι ο τείχος των 9 μέτρων και αυτή εδώ είναι η σκάλα που ανεβαίνει επάνω στο επίπεδο αυτό, των 6 μέτρων που είναι βατό. Εντάξει. Και μιλάμε τώρα για τον 17,5 μέτρα, αυτό τον τείχο θα αναπτύξουμε τώρα, και εδώ είναι τα 5 αγκύρια του κάθε πασάλου, του πασαλοδιαφράγματος του. Τώρα σε αυτό έχουμε το μήκος του αγκυρίου, αυτό εδώ είναι, όπως λέγεται, ελεύθερο μήκος, και αυτό εδώ είναι το μήκος πάκτωσης. Για να γίνει αυτή η κατασκευή του αγκυρίου, γίνεται το διατριτικό, κάνει το μηχάνημα τη διάτρησή του και αφήνει μέσα ένα σωλήνα μεταλλικό. Στο μεταλλικό αυτό σωλήνα περνάμε τους τένοντες και στη συνέχεια κάνουμε με εισπίεση ένεμα. Όταν δε το ένεμα διαπιστώσουμε ότι φτάνει στο τελευταίο του άκρο, αρχίζουμε και αποσύρουμε το σωλήνα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτή εδώ η κατασκευή που είναι, τα προϊνταμένα καλώδια και ταυτόχρονα βέβαια περιβάλλονται από το έναμα το οποίο έχει απλωθεί σε αυτή εδώ την περιοχή. Λοιπόν, εδώ θέλουμε να επισημάνουμε, όπως το βλέπουμε άλλωστε, ότι πίσω από το πάσαλο διάφραγμα σε πρώτη φάση υπάρχει μία για εμάς δοκό χωμάτινη.
με το μέτρο ελαστικότητα της κλπ. Αυτή εδώ η χωμάτινη οδός, συγγνώμη, δοκός, προεντείνεται. Και όπως έχουμε σε όλες τις προεταμένες κατασκευές, είτε είναι γέφυρες, είτε είναι πλάκες, κατοικιό και τέτοια, έχουμε την κατάλληλη βράχηση. Το ίδιο πράγμα παρατηρείται και εδώ. Έχουμε και εδώ, σε αυτή την εδαφική δοκό, βράχηση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σιγά σιγά μία χαλάρωση των τενόντων. Γι' αυτό και λέγονται τα αγκύρια αυτά εδώ προσωρινά. Δεν μπορούμε δηλαδή να στηριχθούμε. Είναι τα εδάφη έτσι. Εάν έχουμε βραχώδες, βραχώδες, δηλαδή εδώ στην περιοχή αυτή ήταν βραχώδες το έδαφος, τότε θα μπορούσαμε να τα κάναμε και μόνιμα τα αγκύρια, χωρίς να κάνουμε όλο αυτό το τεχνικό που κατασκευάσαμε μπροστά. Έτσι. Εκείνο που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι τώρα ότι τα πέντε αυτά αγκύρια βρίσκονται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο πίσω από τον μπάσαλο του ενός μέτρου. Και το κατακόρυφο επίπεδο τους απέχει από το κατακόρυφο επίπεδο του πασάλου που είναι δίπλα σε αυτόν εν επαφή, εντάξει, ένα μέτρο. Προτείναμε εμείς το εξής, ότι τα αγκύρια που βρίσκονται σε αυτό το κατακόρυφο επίπεδο να έχουν αυτό το μήκος που έχουν. Τα αγκύρια που είναι στο διπλανό κατακόρυφο επίπεδο του πασάλου να έχουν μήκος μεγαλύτερο κατά 3 μέτρα. Αυτό για να ενεργοποιήσουμε περισσότερη επιφάνεια εδαφικού υλικού σε τρόπο ώστε να έχουμε καλύτερη συμπεριφορά. Η συζήτηση όμως που έγινε ήταν η εξής, ότι τα αγκύρια αυτά είναι προσωρινά. Ωραίο το σκεπτικό μας, δηλαδή τα κατακόρυφα επίπεδα να είναι διαφορετικά μεταξύ τους κατασκευαστικά, αλλά θα ήταν, συγγνώμη, μια ιδέα για μόνιμα αγκύρια και όχι για προσωρινά. Δηλαδή το κόστος είναι αρκετό για μια κατασκευή η οποία είναι προσωρινή. Βέβαια έχουμε και ένα δεύτερο πλεονέκτημα, ας το πούμε εδώ, το λέμε και παρακάτω σε ένα, ότι με την μπάλ, όταν τελειώσει το τεχνικό μας εδώ μπροστά, τότε θα σταματήσει αυτόματα η μείωση της δυνάμεως προέντασης που ασκείται στα αγκύρια μας και οφείλεται στη χαλάρωση των αγκυρίων μας. Γιατί όταν θα γίνει εδώ το τεχνικό, πλέον δεν υπάρχει κάποιο. Θα σταθεροποιηθεί, έτσι. Θα είναι μια εικόνα, θα παγιώσει αυτή εδώ την εικόνα. Αυτό έχει τώρα ένα πρόσθετο πλεονέκτημα. Αφού τελειώσει το τεχνικό, σε ένα πολύ μεγάλο σεισμό, τότε και η παρέα αυτή των αγκυρίων, τα οποία είναι ανά ένα μέτρο απόσταση σε κατακόρυφα επίπεδα και είναι πάρα πολλά, θα παίξουν και αυτά σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσουν το τεχνικό να το αποτρέψουν από μια κάποια καταστροφή. Είναι ένας δεύτερος, θα λέγαμε, συντηρητής ασφαλείας, τον οποίο τον τοποθετήσαμε, τον χρησιμοποίησαμε με αυτή εδώ πέρα την έννοια. Αλλά λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είναι αυτή την έννοια. Επομένως, ανακεφαλαιωτικά, το σύνολο αυτό των πολλαπλών αγκυρίων που είναι ανά ένα μέτρο αναπάσαλο θα είναι πραγματικά μια ομάδα η οποία θα συνεργαστεί σε ένα μεγάλο σεισμό στις οθήσεις που θα αναπτυχθούν στο τεχνικό μας. Περνάμε τώρα στη γεωμετρία του τεχνικού. Θα διαπραγματευτούμε στην περιοχή τώρα σε αυτό το... στη συνέχεια τη θεμελίωσή του. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το πασαλοδιάφραγμα. Εδώ έχουμε τις αντιρρίδες, τις μεγάλες που είναι 5 μέτρα και τις μικρές σε προβολή που είναι 3 μέτρα. Ο τείχος, ας το μεγαλώσουμε ένα λεπτό λίγο,
Το πλάτος της θεμελίωσής μας από εδώ μέχρι έξω-έξω είναι 10,5 μέτρα. Και το άλλο μήκος, αυτό εδώ είναι 17,85. Τώρα, στον τοίχο των 14,5 απλώς να αναφέρουμε ότι αυτό γίνεται 9,5 μέτρα και πάλι και αυτό 17,85. Τα πάχη των αντιριών μας είναι, των αντιρίδων, είναι 70 εκατοστά. Θέλαμε να τις μεγαλώσουμε έτσι περαιτέρω. Δεν μας άφησαν όμως, γιατί σε αυτή εδώ την περιοχή θέλανε να υπάρχει δυνατότητα να περνάει πεζοδρόμια κλπ. Και αναγκαστήκαμε να κάνουμε τα 5 μέτρα, 1 μέτρο και 4 εδώ, σε αποστάσεις που είναι στα 2 και 25, όπως βλέπετε. Έτσι. Ενώ εμείς θέλαμε στα 3 μέτρα, αλλά να είχαμε 1 μέτρο ακόμη δυνατότητα. Τώρα, εδώ έχουμε την περιοχή ακριβώς, κάνουμε το μη δηλαδή, στο ισόβιο, στο πρώτο κομμάτι, στους τοίχους μας αυτούς κλπ. Εδώ υπάρχει αυτή η έξαρση, γιατί εδώ ξεκινάει και ο τοίχος των 9 και 20, έτσι, και εδώ υπάρχει ο αρμός. Και εδώ έχουμε τις λεπτομέρειές μας. Είναι η διαστάσεις των τοίχων, μεγαλώνεται, τα βλέπετε όλα, ας πούμε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει δε ένας αρμός μεταξύ των 17,5 μέτρων και 14,5 μέτρων των τοίχων αυτών. Τώρα πάμε στην μία κατακόρυφη τομή. Το πέδιλό μας, η πλάκα κεφαλόδεσμος δηλαδή, γιατί λειτουργεί και ως πλάκα κεφαλόδεσμος, που έχει 10,5 επί 17,5 μέτρα, έχει ένα ύψος 2 και 20. Από εδώ μέχρι εδώ είναι 6 μέτρα και εδώ κατασκευάζεται το πρώτο πλακάκι, το πλακίδιο αυτό, το οποίο κάνει τις εξής δουλειές. Πρώτο, βέβαια το αναπτύσσουμε και στη συνέχεια, αλλά ας το ξαναπούμε, δεν χάλασε ο κόσμος. Είναι καλύπτει, ενώνει όλες τις κεφαλές των αντιρρίδων, όπως και αυτό εδώ. Δεύτερη λειτουργία, χρησιμεύει ως αποθήκη. Και τρίτη λειτουργία, διαμορφώνει, αν και δεν είναι εντελώς απαραίτητο, διαμορφώνει και δένει και τον καθύψω σε αυτόν τον τοίχο με μια τέτοια πλάκα οριζόντια, δημιουργώντας εδώ τετραέριστα πατώματα. Το ίδιο κάνει και εδώ επάνω, και σε αυτόν τον τοίχο που είναι πάλι 60 εκατοστά πάχος. Εδώ βλέπουμε τώρα στην τομή, συνοδεύεται και από τις αντιρρίδες μας. Εδώ κάτι έχουμε να πούμε που είναι σοβαρό. Εδώ κάτω είναι η πάσαλή μας που είναι στο τοίχο το 17, που έχει 17,5 μέτρα την άλλη του διάσταση και τις αντιρρίδες του. Έχουμε 8 τέτοιους σχηματισμούς από 4 πασάλους. Δηλαδή είναι εδώ, σε κάθε μία λοιπόν, ξανακοιτάμε πάλι, κοιτάμε πάλι τη θεμελίωσή μας, τη γεωμετρία της. Εδώ είναι οι αντιρρίδες μας και κάτω από τις αντιρρίδες αυτές υπάρχουν πάσαλοι των 20 μέτρων. Και έχουμε 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εδώ δημιουργούμε σπήλες, ας πούμε, πασάλων. Από 4, 8 σειρές πασάλων, όπου κάθε σειρά έχει 4 πασάλων. Και έχουμε και 2 σειρές με διαμήκης πασάλων. Τώρα, θέλουμε να γυρίσουμε στο προηγούμενο και να πούμε το εξής. Όπως λέγαμε στις πρώτες ομιλίες των τοίχων αντιστήριξης, θα το παράγουμε και τώρα, οι τεράστιες αυτές οθήσεις που αναπτύσσονται προσπαθούν να στρέψουν το τεχνικό μας κατά μία γωνία φι. Αλλά για να γίνει αυτό, λόγω της πλήρους μονολιθικής συνδέσεως της πλάκας κεφαλόδερμου με την ανοδομή του τεχνικού μας, θα ασκηθεί αυτή η γωνία φι που θα πάει να δημιουργηθεί, θα μεταφερθεί να ασκηθεί και στην πλάκα κεφαλόδερμου.
Αυτό θα αναπτύξει θλιπτικές δυνάμεις προς τα κάτω, με τις οποίες παραλαμβάνονται από τους πασάλους αυτούς εδώ και ταυτόχρονα δημιουργούν και συνθήκες πάκτωσης της ανοδομής στην περίπτωση αυτή εδώ πέρα του κόμβου. Γιατί προσπαθώντας να πάρει τη γωνία αυτή θα αναπτύξει μεγάλες πιέσεις εδώ, η πλάκα κεφαλόδεσμος θα πιέσει με τη σειρά τους πασάλους, θα είναι ανυποχώρητη και χωρίς να πάρει καθόλου γωνία, άρα θα αυξήσει τις συνθήκες πάκτωσης της ανοδομής. Εντάξει. Θέλεις να πεις κάτι να προσθέσεις? Όχι. Τώρα. Έχουμε εδώ τους πασάλους του πασαλοδιαφράγματος, οι οποίοι είναι 25 μέτρα μήκος. Εδώ είναι οι πάσαλοι που είναι του τεχνικού μας, οι κυρίως πάσαλοι. Ας πάμε πρώτα να κουβεντιάσουμε για τους πασάλους του πασαλοδιαφράγματος, εντάξει, οι οποίοι φέρνουν και τα αγκύρια. Οι πάσαλοι είναι εδώ. Ένα λεπτό, να μεγαλώσουμε. Α, εδώ καλό είναι να το πούμε και τώρα. Εδώ είναι τα αγκύρια σύνδεσης κάθε πασάλου του πασαλοδιαφράγματος με τον, με το πάχος ενός μέτρου τείχο του τεχνικού μας, μέσω ΦΥ 25. Ανοίγουμε μια οπή, την οποία γεμίζουμε με αποξηδική ρητίνη και τοποθετούμε βλήτρα ΦΥ 25 ανά ένα μέτρο αναπάσανο. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ στον πάσαλο του πασαλοδιαφράγματος. Επάνω εδώ είναι, παρατηρούμε, είναι ο κεφαλόδεσμος. Ο κεφαλόδεσμος, ο οποίος έχει πλάτος ένα μέτρο για να καλύπτει προφανώς τη διάμετρο του πασάλου, γιατί εδώ μέσα εγκυβωτίζονται και οι αναμονές του πασάλου. Έτσι. Είναι λοιπόν ένας πλήρης κλωβός, ο οποίος περιβάλλεται από 20 άρια, στην απάνω πλευρά, στα πλαϊνά και κάτω, και εδώ είναι και τα γωνιακά του. Και ταυτόχρονα έχει και ένα συνδετήρα ΦΥ 14-15. Αυτός ο συνδετήρα εκτείνεται σε ένα βάθος 17,85. Εντάξει. Το μήκος του τολικό, γιατί είπαμε ότι αυτά όλα έχουν γίνει με το πρόγραμμα ο Πρισμός, και θα δείτε όλες αυτές που βάζουμε, όλοι αυτοί οι τύποι, και στα κατακόρυφα σίδερα. Και οι τύποι οι οποίοι εμφανίζονται στους συνδετήρες δημιουργούνται άμεσα από το δικό μας πρόγραμμα και ταυτόχρονα, όπως τους τοποθετούμε, λαμβάνονται και υπόψη για τις προμετρήσεις, για να έχουμε τελικά τις προμετρήσεις. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, αξίζει να τον κόπο να το δείτε, γιατί το κάναμε ειδικά, έχουμε κάνει και κάποιες ομιλίες γι' αυτό, το κάναμε ειδικά για τους μελετητές και για τους κατασκευαστές. Μπορεί να πάρουν μια μελέτη που ήδη έχει γίνει και να κάνουν να την αναπτύξουν με το πρόγραμμά μας. Τώρα πάμε. Το μήκος του πασάλου μας εδώ είναι 25 μέτρα. Εντάξει, του πασαλοδιαφράγματος. Προσέξτε τώρα, ο κεφαλόδεσμος, ο οποίος έχει εδώ πέρα ένα μήκος 1 και 20 μέχρι επάνω, είναι εδώ η επικαλύψη του. Περνάμε τώρα στον οπλισμό του πασάλου του πασαλοδιαφράγματος. Είναι μία σπήρα η οποία είναι σε 23 και 80 συν 1 και 20, κάνετε 25 μέτρα, 1 και 20 είναι ο κεφαλόδεσμος. Η σπήρα αυτή είναι λοιπόν στα 23 και 80 και είναι από ΦΥ 14 ανά 10 εκατοστά. Το βήμα της είναι 10 εκατοστά η σπήρα αυτή. Εντάξει. Στην τομή εδώ τώρα 1-1 και έχουμε και την τομή 2-2. Η τομή 1-1 έχει, είναι ΦΥ 25 και η τομή 2-2 είναι ΦΥ 25, αλλά πούμε εδώ, επειδή δεν μπορεί να βάλουμε ένα σίδερο 25 μέτρα, το καταλαβαίνετε, βάζουμε το πρώτο κομμάτι που κάνουμε, είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι 13 και 25, και το άλλο κομμάτι που είναι στη συνέχεια είναι 14 μέτρα. Έχουμε δε μία μάτηση στην περιοχή αυτή των 2,5 μέτρων.
Είναι σημαντικό και κάτι άλλο. Πολλές φορές κάνουν κάτι περίεργο. Όταν φέρουν τον μπάσταρο να το φτιάξουν στις περιοχές της μάτησης, το γιατί δεν το ξέρω, κάνουν δηλαδή από εδώ μέχρι εδώ τους συνδετήρες, τους κάνουν μετά από εκεί μέχρι εδώ και εδώ που είναι η μάτιση, πάνε και τοποθετούν μετά ένα-δύο κομμάτια. Το έχω δει σε κατασκευή σοβαρή και πράγματι προσέξτε το, είναι σημαντικό όταν θα βάζετε πασάρους από πάνω μέχρι κάτω θα πρέπει ο συνδετήρας να είναι. Ιδίως πρέπει να είναι εδώ στην περιοχή αυτή αυξημένος και όχι να είναι ελαττωματικός. Εντάξει. Εδώ είναι λοιπόν για να δείξουμε ότι έχουμε 14 μέτρα και εδώ είναι για να δείξουμε ότι έχουμε το 13 και 25. Γι' αυτό δείχνουμε τη μία τομή εδώ, την α1, α1 και εδώ την α2, α2. Θέλουμε να είμαστε πολύ ξεκάθαροι πώς, τι περιμένουμε, γιατί πάμε να τα παραλάβουμε αυτά. Η πλάκα κεφαλόδεσμος, η οποία είναι 10,5 μέτρα επί 17 και 85, με πάχος 2 και 20, φέρει συνολικά 4 επί 8, 32 πασάλους, φύ 20. Είναι 8 σειρές από 4 η κάθε μία. Οι πάσαλοι αυτοί, οι οποίοι είναι ουσιαστικοί, γιατί είναι το αποτέλεσμα της στήριξης του όλου οικοδομήματος ως προς τη θεμελίωση, του τεχνικού δηλαδή, είναι στα 20 μέτρα, θα έχουν μήκος 20 μέτρων, και στους πασάλους αυτούς έχουμε, καταρχάς, οι αναμονές των πασάλων μπαίνουν μέσα στην πλάκα κεφαλόδερμα στο 2 και 20 σε ένα ύψος 1 και 55, 1,5 μέτρα και δένονται με 7 συνδετήρες φ14 ανά 20, είναι αυτοί εδώ, κυκλικούς συνδετήρες σε τρόπο ώστε να είναι ακόμη πιο δεμένοι μεταξύ τους, ας πούμε. Έτσι, για να μην είναι, γιατί δεν το κάνουν αυτό, βάζουν τις αναμονές μέσα στο σώμα της πλάκας κεφαλόδεσμου χωρίς να τις δένουν με συνδετήρες. Είναι λάθος. Έτσι, για να έχουν πολύ σωστή συνεργασία. Τώρα, οι οπλισμοί χωρίζονται στο πάνω τμήμα, το οποίο υπόκειται στις μεγαλύτερες φορτίσεις, λόγω ότι η όθηση όπως είναι εδώ στα ψηλά σημεία, εδώ επάνω έχει τη μεγαλύτερη έντασή της η όθηση και σε ροπές και όλα αυτά. Και δεύτερο εδώ πέρα, και άρα χρησιμοποιούμε 28 σίδερο με ολικό μήκος 12 μέτρα. Στη συνέχεια, επειδή πέφτουν οι εντάσεις, το 28 το κάνουμε 25 το σίδερο, πάλι με ένα μήκος 12 μέτρα. Έτσι. Και αλληλοεπικάλυψη 2,5 μέτρων περίπου. Κατασκευάζεται σπήρα η οποία στο επάνω τμήμα είναι φ14 με βήμα 10, στο τμήμα αυτό δηλαδή, σε μήκος ας ίσον 10 και 45, όπως το έχουμε για την προμέτρησή της, και δεύτερη σπήρα σε μήκος ας 9,55 που είναι φ12 πάλι με βήμα 10. Περνάμε τώρα να αναπτύξουμε πλήρως τους οπλισμούς οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στην πλάκα κεφαλόδεσμου. Εντάξει. Αρχίζουμε επομένως το εξής. Εμείς εδώ έχουμε τον τύπο 1, είναι 8 σειρές από 4 πασάλους, είναι αυτός εδώ, 4-4 συνέχεια, και είναι η διάταξη, ας την πούμε, τη διάταξη 1 όπως την ονομάσαμε εδώ. Και δεύτερο έχουμε δύο διατάξεις, έχουμε, ναι, οι οποίες είναι ο τύπος 2, που είναι 8 πάσαλοι κατά αυτή εδώ την έννοια και κατά αυτήν. Κατασκευάζουμε 8 κλωβούς, 1, 2, 3 κλπ, κατά την εκάσια διεύθυνση του τεχνικού μας τοίχου και 2 κλωβούς, οι οποίοι έχουν 8, δηλαδή εγκλωβίζουν τις αναμονές 8 πασάλων, ετός
του σώματος της πλάκας κεφαλόδης μου είναι αυτός και αυτός. Δεν κάνουμε παραπάνω, γιατί είναι πολλοί οι οπλισμοί και των αντιρρήδων και δεν μπορεί να γίνει ένα κομφούζιο οπλισμό και δεν έχει νόημα. Δεν απαιτείται. Τώρα, δεν απαιτείται. Πάμε τώρα εδώ. Εδώ είναι η πλάκα κεφαλόδερμος, η οποία πρέπει να έχει 3 διευθύνσεις κύριου οπλισμού. Αυτό γίνεται σε κάθε πλάκα κεφαλόδερμο, με τη διαφορά ότι δεν γίνονται αυτές εδώ οι κατασκευές των κλωβών, των εσωτερικών κλωβών, οι οποίοι παίζουν το ρόλο του να δώσουν τη δυνατότητα στους πασάλους να συνεργαστούν, γιατί εγκυβωτίζουν τις αναμονές των πασάλων που εισέρχονται μέσα στο σώμα της πλάκας κεφαλόδερμος, και με αυτούς τους κλωβούς τους κάνουν να συνεργάζονται οι πάσαλοι. Στη μία διεύθυνση κάτι, διεύθυνση 1 που έχουμε, τους, ανά μία τετράδα, αλλά και στη διεύθυνση 2 που είναι 8 πάσαλοι. Λοιπόν, βασικός οπλισμός που περιβάλλει την πλάκα κεφαλόδερμο είναι ένας οπλισμός σε αυτήν εδώ τη διεύθυνση, είναι ο τύπος οπλισμού 15, το βλέπουμε εδώ, και είναι τόσο αριθμητικά όσο και σε μήκος το ίδιο, είναι επάνω ο οπλισμός και εδώ είναι ο κάτω οπλισμός. Στη συνέχεια, κάθετα σε αυτήν εδώ τη διεύθυνση και παράλληλα προς την 17 και 85 στην άλλη δηλαδή, στο μήκος της άλλης διευθύνσεως, έχουμε τον τύπο 16, ο οποίος μάλιστα είναι αποτελείται από 63 φύτων 28 απάνω και κάτω. Εντάξει. Και περιμετρικό οπλισμό έχουμε τον τύπο 10, ο οποίος είναι φύτων 20, για να καλύψει και να πάει και αυτός παράλληλα στη διεύθυνση των 17 και 65. 17 και 85. Τώρα, σε αυτή εδώ την περιοχή βλέπουμε ότι έχουμε 2 τομές, έτσι. Είναι μία τομή εδώ, ας το πούμε, και άλλη μία τομή. Αναφερόμαστε σε αυτόν εδώ και αναφερόμαστε και σε αυτόν εδώ. Άρα έχουμε 2 τομές. Μία είναι αυτός εδώ, η λεπτομέρεια του κλωβού τύπου 2 και αυτού είναι εδώ πάλι του κλωβού τύπου 2 στην ενδιάμεση θέση. Για να δούμε, μιλάμε δηλαδή για αυτόν και για αυτόν. Έχουμε εδώ 8, πρόσθετα τώρα, 8 φύ 28 σίδερα μπαίνουν εδώ και 4 φύ 28 οπλισμοί δεύτερη στρώση. Το ίδιο και σε αυτόν εδώ. Ταυτόχρονα περιβάλλουμε τους αναρτήρες μας, αυτόν και αυτόν, τους περιβάλλουμε και με 20 άρια, 5 φ20 και 5 φ20, τύπος 10, δηλαδή και αυτό στα 17 και 85, έχουν τα μήκη 17 και 85. Και αυτός εδώ και αυτός εδώ. Ας γυρίσουμε τώρα ένα λεπτό στον κλωβό και λέμε ο τύπος 2 υπάρχοντα έχει τύπο, λίγο να το μεγαλώσουμε, υπάρχοντα τον τύπο 16 με 10 φύ 28 άνω και 10 φύ 28 κάτω, πρόσθετα τον τύπο 17 με 4 φύ 28 άνω και 8 φύ 28 κάτω και αναρτήρες έχει 16 φύ 18 ανά 30. Για να δούμε. Οι αναρτήρες είναι αυτοί εδώ. Προσέξτε τώρα. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ένας και άλλος ένας εδώ, 16. Εδώ έχουμε τις τομές των κλωβών μας που είναι τύπος 1. Αυτή εδώ δηλαδή η κλωβή είναι κάθετα στο χαρτί μας και το μήκος τους
είναι κατά τη διεύση του 10.30, 10.50 του τοίχου της πλάκας κεφαλόδες μου. Έτσι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε πρώτο τον τοίπο 15. Είναι τα 28 μας, τα οποία είναι κάθετα αυτή τη στιγμή σε αυτό που βλέπουμε. Έτσι. Συμφωνείς. Ναι. Συμφωνείς. Πάμε λοιπόν. Ο τοίπος 15 είναι τα 10-28 μας. Εδώ είναι ο τοίπος 18, είναι τα 4-28 που είναι παράλληλα προς αυτά, εντάξει, και μπαίνουν σε δεύτερη στρώση. Και εδώ είναι τώρα τα 10-28 σε δεύτερη στρώση, άρα έχουμε 10, αυτά είναι 10, και άλλα 4, τα 14-28. Εντάξει. Αυτά θα τα δούμε, είναι ο τύπος, προσέξτε, 18. Ο τύπος 19 είναι τα 20 μας αυτά, είναι 16-20, τα οποία και αυτά είναι κάθετα... 18. Συγγνώμη, 18. Ναι, ναι, εντάξει, συγγνώμη. Έχω 18-20 παράλληλα προς το 10-50. Εντάξει, τώρα... Μιλάμε για αυτούς εδώ τους οπλισμούς. Είναι αυτοί εδώ. Τα 28 που έχουμε πει, τα 20 μας, τα οποία είναι εσωτερικά, και με τον τρόπο αυτό εδώ είναι οι αναπτύρες μας. Είναι πολύ πιο πυκνή, γιατί ακριβώς κατά αυτή τη διεύθυνση, επί των κεφαλών των βασάλων, οι δυνάμεις που ασκούνται είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είναι στην άλλη διεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε πλήρως τη συνεργασία των τεσσάρων πασάλων κατά αυτήν εδώ τη διεύθυνση, με αποτέλεσμα μέσα σε αυτόν τον κλωβό ό,τι οι δυνάμεις επιλκυστικές ή θλιπτικές αναπτύσσονται να παραλαμβάνονται με ασφάλεια από τον κλωβό ό,τι δυνάμεις αναπτύσσονται και να προστατεύονται και να λειτουργούν καλύτερα οι αναμονές των πασάλων που μπαίνουν μέσα στην πλάκα κεφαλόδες. Γιατί μην ξεχνάμε, πρακτικά, σε αυτές τις αναμονές στηριζόμαστε κατά που πάρα πολύ. Η λύση του να μην κάνουμε τους κλωβούς, παρά να κάνουμε το βασικό όπλισμο, σε αυτή τη διεύθυνση, σε αυτή τη διεύθυνση και στη γύρω-γύρω διεύθυνση και μέσα να είναι έρημες και μόνες οι αναμονές των πασάλων, δεν είναι σωστή. Βοηθάει βέβαια την ανάλυση γιατί κάνουν πεπερασμένα στοιχεία κλπ. Είναι όμως λάθος. Είτε φανιακά πεπερασμένα στοιχεία που το κάνουν. Είτε έχεις βάθρα γεφυρών που έχει την κατακόρυφη εκεί, την έχει την κατακόρυφη δύναμη επί των κεφαλών των πασάλων και όταν αναπτύσσεται σεισμός έχεις την κατακόρυφη δύναμη επί της κεφαλής του πασάλου από το βάρος της γέφυρας, του τεχνικού, έτσι, και του ίδιου βάρους και της γέφυρας και του βάθρου και την οριζόντια όθηση στο σεισμό. Εμείς εδώ έχουμε άλλο πρόβλημα. Έχουμε κατακόρυφη δύναμη από την παραμόρφωση, όπως είπαμε, του τεχνικού, επειδή το τεχνικό πρόβολος τίνει να στραφεί κατά μία γωνία αφή και μεταφέρει την κατακόρυφη δράση που ασκείται επί του κεφαλών των πασάλων, γιατί και αυτοί πάνε να στραφούν κατά μία γωνία αφή και να μπουν στο έδαφος, αλλά αυτό δεν είναι επιτρεπτό από τους 32 πασάλους που βρίσκονται. Εντάξει. Αλλά έχουμε μια τεράστια οριζόντια όθηση. Για μας λοιπόν εδώ η οριζόντια όθηση είναι πρωτεύουσα. Εντάξει. Τώρα. Είπαμε για τους 18, 19 και 20, αυτόν εδώ θα τα δούμε αυτά, τους 18 κλπ. Θα τα δούμε εδώ. Εδώ έχουν μπει οι κεφαλόδες μη μας, έτσι. Καλά, εδώ τα είπαμε, τα μήκη είναι τα 10-28, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε και πάλι. Εδώ θα πρέπει να έρθουμε, συγγνώμη. Αυτό εδώ είναι το 18, τύπος 18. Με μήκος 9.40 παράλληλο στο 10.50, ο τύπος 19 φι 20 παράλληλο στο 10.50 και ο τύπος 20 10.30 και αυτός παράλληλος
στο 10 και 50. Λοιπόν, ο τύπος 18 τον αναπτύξαμε, το είπαμε, είναι αυτοί εδώ οι σειρές, οι πρόσθετες που βάλαμε. Ο τύπος 19 είναι αυτός εδώ και ο τύπος 20 είναι αυτός που πηγαίνει στο άκρο, στη σπαριά, όπως πολύ σωστά λες, του τεχνικού. Τώρα, εδώ είναι η πάσα λέει ένα μέτρο, εδώ μέσα μπαίνουν πλέον και εγκυβωτίζονται μαζί με αυτούς τους 7 συνδετήρες που βάζουμε πλέον οι αναμονές του πασάλου. Ό,τι να γίνει εδώ μέσα από μετακινήσεις, εντάσεις κλπ, ό,τι εφελκυστικές τάσεις ή θλιπτικές να αναπτυχθούν, αυτός εδώ ο κλωβός είναι σε θέση να τις παραλάβει με μεγάλη ασφάλεια. Τώρα, αυτοί εδώ είναι οι αναρτήρες του κλωβού μας. Είναι 31 συνδετήρες φύ 18 ανά 30 και είναι όταν λέει ας 1, 9 και 40 σημαίνει σε βάθος 9 και 40. Εντάξει. Εδώ είναι 63 λέει και 64 φύ 28. Είναι αυτός παράλληλο στο 17 και 85. Αυτός εδώ. Και τώρα, εδώ είναι, γιατί έχουμε τον αναρτήρα μας, αλλά έχουμε εδώ τους βοηθητικούς, είναι αυτοί εδώ, 70 συνδετήρες, φύ 18 ανά 15, έτσι, και εδώ είναι 4 επί 31 συνδετήρες, φύ 18 ανά 30. Τώρα προσέξτε, αυτοί εδώ οι 70 αναφέρεται αυτός εδώ, αυτό που βάζουμε εδώ για να κουμπώσει, ας το πούμε, η άκρη μας. Κάθετε είναι αυτή, παράλληλη στο 10 και 50 και αυτή εδώ πέρα πάλι πηγαίνουν σε βάθος 10 και 50 για να το κλείσει. Έτσι δεν είναι, βάλια. Καλά δεν το λέμε. Τώρα, εδώ είναι 4 αναρτήρες, 31 συνδετήρες στο βάθος 9 και 40. Αυτή είναι εδώ οι 4. Έτσι. Είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Και έχουμε ακόμη τον τύπο 12 που είναι δύο φορές. Είναι, γιατί εμείς, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, όταν μπαίνουν άλλοι 10 σε δεύτερη στρώση, δεν τους αφήνουμε έτσι, το καταλαβαίνετε, δεν γίνεται. Τους 4 τους κολλάμε εδώ και τους συνδέουμε, τους δένουμε με τους οπλισμούς τους υπάρχοντες, τους κατακόρυφους συνδετήρες. Εδώ δεν μπορεί να είναι στον αέρα αυτή, άρα μπαίνει ένας εδώ και άλλος ένας εδώ, είναι ο τύπος 12. Είπαμε ότι δεν γράφουμε τους τύπους των συνδετήρων εδώ πάνω, που μπορούμε με το πρόγραμμα να τους αναγράψουμε, για να μην γίνει κομφούζιο. Άλλωστε είναι εύκολο, το βλέπει κανείς τη μορφολογία. Εντάξει. Τώρα, πάλι κάνουμε το ίδιο. Προς αποφυγή λάθους, ας είναι καλά να υπάρχει και ο ένας. Εδώ είναι η αντιρρίδα μας, εδώ είναι ο πάσαλός μας και εδώ είναι ο κλωβός μας. Εδώ δε ταυτόχρονα είναι οι οπλισμοί και κάθετα και παράλληλα που αναφέρονται στον πλάκα μας κεφαλόδεσμο.